Καλώς ήρθατε στο Motor Radio που είμαστε στην σούπερ ευχάριστη θέση να κάνουμε πρώτη μία παρουσίαση του εξαιρετικού νέου μπουφάν της Ολλανδικής Revit με ονομασία Stratum GTX. Γενικότερα πρόκειται για ένα pioneer προϊόν το οποίο θέτει τα νέα στάνταρ που ούτως ή άλλως η Revit αρχίζει σιγά σιγά και βάζει στην αγορά. Απλά πρέπει να το πάμε 5 βήματα πιο μπροστά από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Γιατί γίνεται αυτό? Με δεδομένο ότι η Revit λοιπόν πλέον η φιλοσοφία της είναι το layering που λέμε, αλλά όχι το απλό layering, το super duper wow layering, έχει δημιουργήσει το Stratum GTX για αυτούς που θέλουν πραγματικά ό,τι τελειότερο υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός μπουφάν παντελονιού από το set του Stratum. Γιατί τα πολύ λέμε, αυτό θα το δείτε στη συνέχεια. Ωστόσο, αν τυχόν θέλετε, εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας πατώντας τις ειδοποιήσεις και γενικότερα να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τα σχόλιά σας, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Το Stratum λοιπόν δεν είναι για όλους φυσικά, εννοείται, είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να πάνε πολύ μακριά. Έχουμε λοιπόν δύο μπουφάν σε μία ονομασία. Το Stratum GTX λοιπόν αποτελείται από, είναι στην ουσία ένα διπλό μπουφάν. Έχουμε ένα κέλυφος μέσα, το πρώτο layer, και ένα κέλυφος το οποίο φοριέται από πάνω. Με αυτό και μόνο το δεδομένο, έχουμε ένα τζάκετ το οποίο είναι και παντελόνι φυσικά, full τεσσάρων εποχών, από τους 40-45 βαθμούς της Ελλάδας, μέχρι τους 0 ή οτιδήποτε θέλουμε μιας βόρειας χώρας. Γιατί, όχι μόνα τους, αλλά αν τυχόν ο καθένας το θελήσει, έχει τη δυνατότητα να φορέσει μέσα ό,τι ισοθερμικό θέλει, αν θέλει και όσο χοντρό θέλει. Θέλει λοιπόν κάποιος που κρυώνει λίγο, φοράει ενδεχομένως το χειμώνα ένα layer απλό, ένα base layer και τελειώνει. Θέλει κάποιος κρυώνει πιο πολύ ή έχει πιο πολύ κρύο, μετά το base layer φοράει και ένα δεύτερο και μετά φοράει εδώ. Τι γίνεται? Φοράμε τον καλοκαιρινό, όπως λέμε, εξοπλισμό. Το πρώτο μπουφάν λοιπόν που θα δούμε μέσα όταν αγοράσουμε το προϊόν αποτελείται από αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα σούπερ καλοκαιρινό μπουφάν και παντελόνι φυσικά με προστασία level 2 και προδιαγραφές αα. Άρα λοιπόν είτε είναι καλοκαίρι είμαστε σούπερ προστατευμένοι είτε το χειμώνα η βάση μας, η βάση λοιπόν είναι πάντα αυτή εδώ. Στη συνέχεια φοράμε εδώ το κέλυφος. Πάμε να δούμε σιγά σιγά όμως τα μπουφάν, το μπουφάν μάλλον εξωτερικά και στη συνέχεια θα πάμε μέσα. Για όποιον θέλει να δει όλο το βίντεο, θέλει να δει κάτι για το παντελόνι, μείνετε ή στη συνέχεια του βίντεο θα δείτε από τα κεφάλαια το που βρίσκεται η ανάλυση του παντελονιού. Το μπουφάν μας λοιπόν είναι κατασκευασμένο από 3L Gore-Tex ύφασμα, το οποίο σημαίνει ότι είναι 3 layer, όλο το υλικό είναι Gore-Tex, δεν είναι η αδιάβροχη μεμβράνη, είναι όλο το υλικό Gore-Tex. Και έχει τρεις διαφορετικές έτσι συνθέσεις. Η πρώτη σύνθεση που είναι η πιο απλή είναι αυτή εδώ, που βλέπουμε εδώ. Είναι 3L Gore-Tex 200D, σαν να λέμε η πλέξη του είναι σαν 200 χοντρικά. Η δεύτερη που είναι και η βασική είναι το γκρι κομμάτι εδώ. Άρα μιλάμε για την 400, πάλι 3L 400. Και στη συνέχεια το κομμάτι που λαμβάνουμε την περισσότερη κρούση αν τυχόν χρειαστεί, που είναι εδώ στους ώμους, είναι 3L Gore-Tex Pro Armacore. Το Armacore είναι μια άλλη τεχνοτροπία, η οποία σχεδόν κάνει σίγουρο το γεγονός ότι δεν θα σκιστεί. Άρα λοιπόν στα σημεία που θα φάμε σε εισαγωγικά την χειρότερη κρούση, να μπορέσει να αποσβέσει, να μπορέσει να κάνει τη δουλειά και να μην σκιστεί προκειμένου να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Από εκεί και πέρα θα το δούμε σιγά σιγά ξεκινώντας τώρα. Γενικότερα όπως το βλέπουμε απ' έξω η φιλοσοφία του μοιάζει φυσικά στο component με το αφαιρούμενο hoodie το οποίο θα το δείξουμε στη συνέχεια. Μπορεί να το φορέσει και μόνος σου, μπορεί να το φορέσει και στο enduro, έχει αερισμούς κλπ. Πάμε να δούμε λοιπόν εργονομικά τι συμβαίνει. Η κουκουλίτσα που είναι εδώ πάνω, οπότε όποιος τυχόν θέλει να το φορέσει ακόμα και εκτός, δηλαδή φτάνουμε στον προορισμό μας και θέλουμε να πάμε μια βόλτα ή είμαστε στη σκηνή μας και βρέχει και θέλουμε να κάνουμε κάτι, η κουκούλα είναι 100% αδιάβροχη, μπορεί να μαζέψει από πίσω, φυσικά είναι αποσπόμενη και έχει ένα κλαστικό σημείο εδώ. Από εκεί και πέρα στα πλάγια, αυτό το υλικό είναι λίγο πιο σκληρό, προκειμένου να μας ενοχλεί η βροχή. Δεν είναι όμως μόνο κουκούλα για τη βροχή, είναι και storm collar. Γι' αυτό λέμε ότι με αυτόν τον συνδυασμό, με το Stratum, μπορείς να πας παντού. Μπορείς να το φορέσεις να πας παντού.
Ο τρόπος με τον οποίο αφαιρείται το κολάρο είναι πολύ απλά το φερμουάρ, το οποίο αφαιρείται. Αφού λοιπόν ανοίξουμε εδώ και τα δύο φερμουάρ, το κολάρο μας φεύγει. Ακόμα και εδώ εννοείται ότι είναι το ίδιο υλικό, όπως βλέπετε. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ένα και καλά συμβατικό μπουφάν, όπου η εργονομία του προσεγγίζεται μόνο στο κάτω μέρος. Εργονομία εννοούμε το πώς τους ρυθμιστές έχει και τέτοια πράγματα. Γιατί πολύ απλά αυτό είναι το εξωτερικό κέλυφος. Άρα λοιπόν δεν το βλέπουμε σαν μπουφάν, το βλέπουμε σαν κάτι το οποίο το φοράμε πάνω από κάτι άλλο. Αφού λοιπόν το φοράμε πάνω, είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ λοιπόν, όπου εκ των πραγμάτων θα έρθει το γάντι μας, θα μπει, θα κλείσει όσο τυχόν θελήσουμε, προκειμένου να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λεπτομεριούλες εδώ υπάρχουν, ότι πραγματικά με αυτό μπορείς να πας παντού και το γράφει και η ίδια η Revit. Πηγαίνοντας στο πίσω μέρος, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο, παρά μόνο την τσέπη και ερχόμαστε στο κεφάλαιο των τσεπών. Η τσέπη λοιπόν εδώ είναι αρκετά μεγάλη, έως πολύ μεγάλη, πιάνει όλο το πλάτος. Μπορεί άνετα να βάλει ένα base layer, να βάλουμε ένα base layer ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Άρα λοιπόν τσέπες, ξεκινάμε από εδώ. Κατόπιν, οι δύο τσέπες που υπάρχουν, εδώ, είναι, φανταστείτε, όλο εδώ, το βλέπετε που έχω κάνει αυτό, όλο αυτό εδώ είναι τσέπη. Για να κάνουμε ένα παράδειγμα, ένα κινητό νέας γενιάς αρκετά μεγάλο, μπορεί να πάει και να κάτσει εδώ. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύς ακόμα χώρος για να βάλουμε πραγματάκια εφόσον το χρειαστούμε. Επιπλέον υπάρχει μια τσέπη στο αριστερό χέρι προκειμένου να βάλουμε μια κάρτα πιστωτική χρεωστική για να περνάμε πολύ εύκολα τα διόδια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε τσέπη παρά μόνο εσωτερικά, θα το δούμε στη συνέχεια. Στο θέμα του αερισμού, και για ποιο λόγο λέμε αερισμού, όταν οι συνθήκες δεν είναι ούτε υπερβολικά κρύο, ούτε υπερβολικά ζέστη και θέλουμε κάτι παραπάνω, ή αλλάξει ο καιρός και θέλουμε, υπάρχει αερισμός εδώ, στο μπράτσο, ο οποίος, επειδή η τεχνοτροπία του είναι αυτό το 3L της Gore-Tex, αν θεωρητικά κόβαμε αυτό το διχτάκι, κατευθείαν το χέρι μας θα έμπαινε μέσα. Άρα, όλος ο αέρας που μπαίνει, που εισέρχεται, εξέρχεται κιόλας. Πού εξέρχεται? Εξέρχεται εδώ, στο πίσω μέρος, αντίστοιχος αεραγωγός, οπότε όπως ο αέρας μας είμαστε εδώ και οδηγούμε, μπαίνει, βγαίνει από εδώ. Άρα λοιπόν υπάρχει ροή στην περιοχή του στήθους, η οποία συνήθως είναι καλυμμένη από κάποια ζελατίνα και γενικότερα δεν έχουμε πάρα πολύ ροή. Αν τυχόν θέλουμε παραπάνω αέρα, αυτό που πολύ απλά μπορούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το κέλυφος, εντωμεταξύ. Όταν δείτε το φερμουάρ και πώς λειτουργεί, θα καταλάβετε για ποιο λόγο είναι όλο αδιάβροχο. Όταν λοιπόν ανοίξουμε εδώ το κέλυφος, εδώ έχουμε τη δυνατότητα, όπως είναι εδώ, να περάσει λίγος αέρας. Εδώ. Οπότε για αυτόν που θέλει λίγο παραπάνω αερισμό, ανοίγει λίγο και παίρνει λίγο αέρα παραπάνω. Οπότε, με αυτό το κομμάτι κλείνουμε το θέμα του αερισμού. Πάμε να δούμε λίγο τα ανακλαστικά στοιχεία, τα οποία είναι μεγάλα. Για πρώτη φορά έχουμε ένα τεράστιο ανακλαστικό στοιχείο μπροστά, εκατέρωθεν των τσεπών. Και φυσικά έχουμε ανακλαστικό σημείο πίσω και όπως δείξαμε πριν και στην κουκούλα, εδώ πάνω, το οποίο υπάρχει ακόμα και κάνει τη ζωή μας εύκολη. Δεν θα μπορούσε να λείψει, αφού είναι ένα adventure μπουφάν ή γενικώς είναι ένα global touring μπουφάν. Δεν έχει να κάνει με τη μοτοσυκλέτα τύπου adventure. Η λαβή, η οποία είναι ενισχυμένη και μπορεί να πιάσουμε τον μπουφάν και να το κάνουμε βόλτες, να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν πρόκειται να χαλάσει ποτέ από εδώ. Η λαβή λοιπόν μεταφορά στον μπουφάν ή ακόμα μπορεί να χρειαστεί να το κλειδώσουμε κιόλας πάνω στις αποσκευές μας. Τα προστατευτικά, για να περάσουμε σιγά σιγά στην προστασία, είναι όπως είπαμε level 2, είναι C-Smart και έχουμε εδώ και στον αγκώνα, παρά το γεγονός ότι είναι level 2, είναι σχετικά μαλακά για αυτό που είναι. Μια λεπτομέρεια την οποία την είχαμε και σε άλλα μπουφάν, το υλικό εδώ είναι για επιπλέον αντίσταση, δεν είναι δηλαδή μόνο για look, είναι για επιπλέον αντίσταση κατά του πεσήματος και του σκισήματος. Αυτό λοιπόν μας δίνει κάποιους πόντους παραπάνω, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας. Πάμε τώρα σιγά σιγά, αφού ανοίγουμε το μπουφάν μας, έτσι είναι το μπουφάν, φανταστείτε, εδώ, και αυτό εδώ το κομμάτι, ερχόμαστε στην άλλη πλευρά, όπου αυτό εδώ είναι το εσωτερικό
και έλυφος, το εσωτερικό layer λοιπόν, και πάμε στην καλοκαιρινή μας έκδοση. Όταν λοιπόν διώξουμε το κέλυφος, άσχετα από το τι φοράμε από μέσα, συναντάμε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μπουφάν, το οποίο είναι full καλοκαιρινό, πιο διάτριτο δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί όπως είπαμε, τα προστατευτικά είναι εδώ. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι όλο διάτριτο. Όλο, παντού. Το μόνο μέρος που δεν είναι διάτριτο είναι στα impact zones που τα βλέπετε εδώ με μαύρο χρώμα. Άρα λοιπόν οτιδήποτε άλλο είναι είτε με χοντρή διάτρηση είτε με λίγο πιο μικρή. Πάμε να δούμε λοιπόν μέσα, να το παρουσιάσουμε σαν ένα νέο μπουφάν, σαν ένα καινούριο μπουφάν, γιατί αυτό είναι. Σίγουρα και εύκολα, ακόμα και όπως το βλέπετε, μπορείς να βγεις για βόλτα, η καλοκαιρινή στολή να είναι αυτή. Από πάνω προς τα κάτω λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι εδώ το άνοιγμα για να παίρνουμε περισσότερο αέρα. Έχουμε κάποιες αναμονές για να περνάνε οι υδρόσακοι, στους οποίους θα κάνουμε αναφορά σε λίγο. Ξεκινάμε λοιπόν κλασικά με το θέμα της τσέπης, η οποία είναι τόσο έξυπνη και έχουν βάλει αυτό το μαντιλάκι. Για ποιο λόγο? Αν τυχόν κάνεις εντούρο, αν τυχόν θέλεις μια ζελατίνα, αν τυχόν θέλεις με κάποιο τρόπο να σκουπίσεις τη ζελατίνα του κράνου σου λοιπόν ή το ζελατινάκι για την εντούρο χρήση, είναι εδώ. Εδώ αυτή η τσέπη δεν θεωρείται τσέπη, είναι θήκη γι' αυτό, αλλά πραγματικά ο καθένας μπορεί να βάλει είτε κάποιο άλλο μαντιλάκι ή οτιδήποτε άλλο θελήσει. Το βάζουμε και πάλι μέσα. Πάμε να δούμε στη συνέχεια τους ρυθμιστές που υπάρχουν, γιατί εφόσον είναι το μέσα κομμάτι, υπάρχουν ρυθμιστές. Υπάρχει λοιπόν ένας ρυθμιστής στον πύχη, όπου πάει και κάθεται σούπερ το χέρι μας. Και εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό το ελαστομερές κομμάτι, το οποίο αν θέλουμε μπορούμε να συνδέσουμε ή να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε καλύτερη επαφή με το υλικό. Γενικότερα, ακόμα και αυτό το τζάκετ δεν είναι φυσικά ένα ελαφρύ καλοκαιρινό μπουφάν, γιατί είναι σκαστό από προστασία. Είναι λοιπόν μια πανοπλία, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι ήταν, ίσως να είναι πιο ιδανικό να το λέγαμε. Από εκεί και πέρα, στα πλάγια δεν έχει κάποιο ρυθμιστή. Πίσω δεν έχει κάποιο ρυθμιστή. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί και πέρα στο θέμα των τσεπών, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Πέρα από αυτό λοιπόν που είδαμε, προς τα κάτω, αντίστοιχες τσέπες είναι με το εξωτερικό κέλυφος. Το ίδιο κινητό που βάλαμε πριν, το ίδιο θα βάλουμε και εδώ. Έτσι λοιπόν εδώ, δείτε ότι το κινητό είναι εδώ και έχουμε χώρο ακόμα όλο αυτό το κομμάτι. Μέχρι εδώ πάνω, δηλαδή χωράει αρκετά πραγματάκια. Κλείνοντας το θέμα των τσεπών, θα πάμε προς τα πίσω, δεν έχουμε κάποια άλλα εννοείται, όπως βλέπουμε εδώ. Θα πάμε προς τα πίσω, όπου και εδώ υπάρχει full διάτριτη τσέπη για να βάλουμε οτιδήποτε άλλο θελήσουμε. Θες μια κάλτσα για να πάρει αέρα, θες κάτι βρώμικο, γενικώς παίζουμε μπάλα εδώ. Από θέμα, συνεχίζοντας μάλλον στο τι μπορεί να κάνει αυτό το μπουφάν, πέρα τις προστασίες, οποίες τις είδαμε και λίγο πίσω, τις βλέπουμε και εδώ, πώς κάθεται, έτσι, σαν ένα half pipe εδώ, η προστασία με το χέρι μας, οπότε φορώντας το, είναι, πιάνει όλο το χέρι μας. Είπαμε λοιπόν για τον υδρόσακο, ο οποίος έρχεται από εδώ ανάλογα αν είμαστε στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει υδρόσακο έως 3,5 λίτρα και πηγαίνει εδώ. Ο υδρόσακος θα φτάσει μέχρι εδώ, οπότε είμαστε καλυμμένοι και σε αυτό το κομμάτι. Αν θέλουμε να το δούμε σαν standalone μουφάν, επίσης η λαβή μεταφοράς είναι εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το εσωτερικό κέλυφος, το οποίο για ποιο λόγο μπορούμε να το φορέσουμε, γιατί έχει και ανακλαστικά από μόνο του. Έχει ανακλαστικά πίσω, οπότε ναι, μη σας μοιάζει περίεργο, είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα συνηθίζουμε. Είναι ένα full καλοκαιρινό μπουφάν με προδιαγραφές ΑΑ. Συνδυασμός ΑΑ και Β, έτσι όπως είναι οι νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Τελειώσαμε σιγά σιγά και με το εσωτερικό κέλυφος. Είπαμε 40 βαθμούς εδώ, 35 εδώ, 30, 25, σιγά πηγαίνουμε προς τα δω. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα δείξουμε λίγο το μπουφάν, το κέλυφος μάλλον, το εξωτερικό κέλυφος από μέσα. Πρακτικά λοιπόν φανταστείτε ότι το κέλυφος μας είναι αυτό. Όλο το πράγμα είναι αυτό, το οποίο είναι πανάλαφρο. Είναι πραγματικά πανάλαφρο. Δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο. Βλέπουμε μόνο δύο τσεπούλες εδώ, οι οποίες είναι υπερβολικά μικρές. Δεν θα χωρέσει κινητό εδώ. Βλέπουμε ρυθμιστή εδώ και ρυθμιστή στο κάτω μέρος, αν μπορεί να το πάρει η κάμερα. Εδώ
και εδώ, χαμηλά, και εδώ απλά φαίνονται οι κολλήσεις. Κάτι είναι σημαντικό, το γεγονός ότι από εδώ είναι η εισδροή αέρα που μπαίνει το, ο αερισμός απ' έξω προς τα μέσα, όπου αν ανοίξουμε το φερμουάρ και θα μπορούσε η κάμερα να το δει, εδώ θα φανεί το χρώμα, οπότε βλέπουμε το πόσο αέρας περνάει κατευθείαν, είναι αυτό που σας λέγαμε, πόσο αέρας περνάει κατευθείαν. Αυτό είναι το κέλυφος και τελειώνουμε. Σημαντικό είναι δε να βγάλουμε το μπουφάν για να δείξουμε καλύτερα το τι γίνεται μέσα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει η αναμονή, υπάρχει μια τσεπούλα δεξιά και μια αριστερά. Εδώ υπάρχει αναμονή για τα προστατευτικά στήθους, οπότε γινόμαστε ακόμα πιο σωστοί όσον αφορά το κομμάτι της προστασίας, ενώ παράλληλα ενσωματωμένη βρίσκεται και η ζώνη μέσης, οπότε φορώντας μόνο και μόνο το κέλυφος, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα πάντα από εδώ. Δηλαδή είναι ένα σούπερ ολοκληρωμένο μπουφάν προστασίας καλοκαιρινό. Τέλος, για να μην είμαστε, να μην το ξεχάσουμε, μπορούμε αυτό εδώ φυσικά να το βγάλουμε και να κουμποθεί, να αραφτεί καλύτερα σε κάποιο άλλο παντελόνι. Οπτικά, αν θέλετε να το δείτε πάνω μου, θα μπορούσαμε να δούμε ότι το φοράμε. Στην ουσία είναι κάτι μεταξύ ενός καλοκαιρινού μπουφάν και όταν το φοράς το καταλαβαίνεις, το οποίο κάνεις τη ζώνη. Εδώ, είσαι εδώ και από εκεί και πέρα είσαι έτσι. Εμένα αυτό είναι ένα size κάτω για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, η προστασία είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Και συνεχίζουμε. Φορώντας ακόμα και εδώ αυτό που νιώθεις, ειδικά στην περιοχή της μέσης με τη ζώνη, ότι ό,τι και να γίνει, είσαι σούπερ καλυμμένος. Άρα λοιπόν η εφαρμογή είναι εδώ. Αν τυχόν τη ζώνη δεν θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις, υπάρχει ειδική θηκούλα, μπαίνει μέσα και τελείωσε. Οπτικά λοιπόν, έχουμε κάτι τέτοιο. Τελειώνοντας λοιπόν, τελειώνοντας την παρουσίαση του πάνω μέρους του κελίφους του Stratum GTX, θα περάσουμε σιγά σιγά στην παρουσίαση του κάτω μέρους του παντελονιού στο Stratum GTX. Για λόγους καλύτερης περιγραφής λοιπόν, έχουμε περάσει την παρουσίαση του παντελονιού πλέον του Stratum GTX. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή θα δούμε το εξωτερικό κέλυφος, το οποίο είναι με τα ίδια υλικά κατασκευασμένα. Δηλαδή έχουμε 3L Gore-Tex Fabric με 200D εδώ, μέχρι εδώ. Στη συνέχεια έχουμε 3L Gore-Tex Fabric σε όλο το ύφασμα εδώ πίσω και μπροστά εδώ, πρακτικά. Εδώ έχουμε τις ενισχύσεις, όπως είπαμε, και στο εξωτερικό κέλυφος για την αντοχή του υλικού για να μην σχιστεί. Και 3L Gore-Tex Pro Armacore, εδώ το γκρι κομμάτι, που όπως είπαμε και στην παρουσίαση του πάνω μέρους του Stratum, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς προστασίας και φυσικά αδιαβροχοποίησης. Το παντελόνι πρακτικά διαθέτει τσεπούλες δύο εδώ μπροστά, οι οποίες οριακά παίρνουν ένα μεγάλο κινητό. Δηλαδή φανταστείτε αυτό το κινητό, οι τσέπες είναι 100% αδιάβροχες. Αυτό το κινητό το παίρνουν, αλλά μένει λίγος χώρος. Ενδεχομένως, αν το μέγεθός μας είναι στενό σχετικά, θα δυσκολευτούμε. Ενώ υπάρχουν και δύο τσέπες πίσω, οι οποίες μοιάζουν με τσέπη τζιν, να το πούμε έτσι. Το κινητό μας και πάλι όταν πηγαίνουμε βόλτα, εντελώς οριακά θα χωρέσει εδώ. Okay, για όποιον έχει μεγάλο κινητό, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνει τη δουλειά. Από εκεί και πέρα λοιπόν στα πρακτικά πράγματα, ο αερισμός που υπάρχει στο εξωτερικό κέλυφος είναι εδώ. Τον έχουμε ήδη ανοίξει για λόγους γρηγοράδας στο βίντεο. Εδώ λοιπόν όλος ο αέρας μπαίνει μέσα. Θυμίζουμε, το μέσα του κομμάτι που βλέπουμε δίπλα είναι 100% full αεριζόμενο. Άρα λοιπόν έχουμε και εδώ αερισμό. Από εκεί και πέρα ο αερισμός πίσω δεν βγαίνει από κάπου. Σημαντικό το γεγονός το πώς ανοίγει το παντελόνι. Θα πάμε σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω δείχνοντας το πόσο μεγάλο φερμουάρ. Κλασικά straps εδώ της Revit και πλατιά γραμμή προκειμένου να χωρέσουν μπότες ό,τι θελήσουμε σχεδόν. Από εκεί και πέρα εδώ ανοίγει. Ανοίγει μέχρι πάνω. Οπότε τι γίνεται εδώ. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε σμπαράλια. Έχουμε τη δυνατότητα κατευθείαν να φανεί το μέσα του κομμάτι. Έχουμε τη δυνατότητα όταν είμαστε μια εκδρομή και απλά θέλουμε να ξεκουραστούμε, αλλά κάνει ζέστη, να το ανοίξουμε και να αερίζεται το πόδι μας.
Έχουμε 1000 πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Εδώ, για μια ακόμη φορά, φαίνεται το υλικό του εξωτερικού και λήφους. Γι' αυτό, λοιπόν, πιστεύουμε ακράδαντα στο κομμάτι του layering. Πάμε λίγο στο πίσω μέρος, όπου εδώ υπάρχουν τα αντιολουστικά σημεία, τα οποία γενικώς κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά γενικώς μας δίνουν επιπλέον πόντους στην άνεση στο ταξίδι μας. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο προς τα πάνω, δείχνουμε το γεγονός ότι εδώ δεν είναι η πλάτη, η πλάτη μας, η μέση μας πολύ καλυμμένη. Ακολουθεί μια ήπια μορφή, έτσι, ανόδου το πίσω μέρος του εξωτερικού και λήφους. Τα ανακλαστικά σημεία, όπως σίγουρα ήδη έχετε δει, είναι εδώ. Και γενικότερα, όταν το φορέσουμε, μπορούμε να το φορέσουμε ακόμα και μόνο του και σαν overpants, αν τυχόν το θελήσουμε και αν τυχόν χρειαστεί. Τελειώνουμε όμως σιγά σιγά με το εξωτερικό κομμάτι. Και αυτό που μένει στη συνέχεια είναι το εσώ ή αυτό που λέμε η καλοκαιρινή έκδοση του παντελονιού, το καλοκαιρινό layer. Συνεχίζουμε λοιπόν για να δούμε το μέσα κομμάτι του παντελονιού, το καλοκαιρινό έτσι mode όπως το λέμε, το καλοκαιρινό παντελόνι. Πρακτικά μιλάμε για ένα full διάτριτο παντελόνι, όπου ο αερισμός μπαίνει από το γκρι κομμάτι εδώ, όπως παρατηρούμε, και βγαίνει πίσω εδώ, στα σημεία που ούτως ή άλλως υδρώνουμε. Πρώτα, από εκεί και πέρα, με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα παντελόνι κανονικό προδιαγραφών, δεν μπορεί να είναι τρελά διάτριτο, και με δεδομένο ότι ακουμπάμε πίσω με τον ποπό, ούτως ή άλλως δεν γίνεται. Αυτό παρατηρούμε από θέμα τσεπών είναι ότι υπάρχουν δύο τσέπες εδώ, οι οποίες είναι αρκετά μικρές για να είμαστε ειλικρινείς, οπότε εδώ λίγο θα περιοριστούμε στο τι αντικείμενα θα βάλουμε μέσα, και πίσω δεν έχει τίποτα. Παρατηρώντας το παντελόνι από πάνω προς τα κάτω, εδώ έχουμε το ρυθμιστή ο οποίος δουλεύει μια χαρά, ψηλά. Άρα μπορούμε να το φέρουμε στα μέτρα μας αν και εφόσον χρειαστεί. Στο πίσω μέρος, από θέμα ρυθμιστών, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο πίσω μέρος εδώ και πάλι είναι η λαβή μεταφοράς του παντελονιού. Ενώ κλασικά και το φερμουάρ σύνδεσης υπάρχει και μπορούμε να το ράψουμε, να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Από θέμα πάλι ασφάλειας, τα ανακλαστικά σημεία στα πλάγια είναι αρκετά μεγάλα. Γενικότερα ακολουθείται η φιλοσοφία του εξωτερικού και λήφους. Από εκεί και πέρα και στο πίσω μέρος, ακόμα και εδώ, υπάρχουν αυτά τα υλικά τα οποία είναι αντιολισθητικά, άρα θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη πάνω στη σέλα. Τώρα, κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς τα κάτω, εννοείται ότι οι προστασίες που υπάρχουν στο γόνατο υπάρχουν και hips. Εδώ είμαστε level 1, στο γόνατο είμαστε level 2 και φυσικά υπάρχει αυτή η ενίσχυση προκειμένου να είμαστε ακόμα πιο σοβαροί στο θέμα της προσέγγισης της ασφάλειας και για το κομμάτι του κινητήρα αλλά και γενικότερα για τα πόδια μας. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το παντελόνι γενικότερα στενεύει και η προτενόμενη χρήση, με δεδομένο κιόλας ότι είναι το εσωτερικό κέλυφος, είναι προτινόμενο να μπει το παντελόνι μέσα από την πότα. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα θα μπει μέσα από την πότα μας εδώ. Εδώ έχουμε φέρει εμείς μια Discovery πότα της Ολλανδικής εταιρείας. Είναι φτιαγμένη λοιπόν για να έχουμε αυτό το momentum και είναι ωραία, τόσο ωραία δομημένο, ώστε μπορεί να μπει ακόμα και σε κανονική μπότα, δηλαδή και μπότα απλά τουριστικού ή ακόμα και sport touring mode. Άρα λοιπόν έτσι θα είμαστε αν τυχόν χρειαστεί για να είμαστε 100% σωστοί. Τώρα, αν τυχόν θέλει κάποιος να προσπαθήσει να το ανοίξει, δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό γιατί δεν έχει ρυθμιστές. Έτσι λοιπόν με την μπότα μέσα έχουμε το στυλ που θέλουμε, ακόμα και όταν είναι χειμώνας. Μπορούμε να φορέσουμε από μέσα το ισοθερμικό, μέσα και από το καλοκαιρινό, από το πρώτο layer και στη συνέχεια να φορέσουμε το δεύτερο layer. Κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε την περιγραφή του εξαιρετικού Stratum GTX. Ήταν μεγάλο το βίντεο, το γνωρίζουμε, αλλά είναι ένα μοναδικό πρωτοπόρο προϊόν, το οποίο είναι κατασκευασμένο για να μας πάει παντού. Το μεγεθολόγιο του τώρα είναι μέχρι 3XL, η φόρμα του είναι φυσιολογική. Αν είστε μεταξύ δύο μεγεθών, προτείνουμε να πάμε στο μεγαλύτερο προκειμένου να έχουμε αυτή την άνεση για να φορέσουμε το κάτι παραπάνω από μέσα, αν και εφόσον χρειαστεί. Για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες, όπως πάντα, βρισκόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, στα τηλέφωνα, στα email ή οπουδήποτε αλλού θέλουμε. Μην βιαστείτε να το κρίνετε.
Εσείς που θα γράψετε περίεργα σχόλια, μην το κάνετε αν δεν το δείτε από κοντά. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε και πάλι με τις παρουσιάσεις μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, όπως πάντα, είμαστε στο Motorade, μείνετε στο Motorade, γιατί εδώ πολύ απλά λέμε τα πράγματα ως έχουν.